Το Long Legs είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Oz Perkins, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει τα February, ή γνωστό και ως The Black Oats Daughter, καθώς επίσης και το Gretel Hansel και πρωταγωνιστούν η Μάικα Μονρό, την οποία ενδεχομένως θυμόσαστε ή δεν θυμόσαστε, θα το θυμηθείτε τώρα, από το hit underground horror του 2014 It Follows και επίση πρωταγωνιστεί ο τεράστιο και αγαπημένο μα Νίκολα Κέιτ. Η ταινία μα δεν δραματίζεται στα 90s και ακολουθούμε το FBI, οι οποίοι προσπαθούν να πιάσουν ένα κατασυρωή δολοφόνο, ο οποίο είναι ενεργό του μεταξύ τα τελευταία περίπου 30 χρόνια και αποκαλεί τον εαυτό του Longlegs. Και τι συμβαίνει, γίνονται κάτι φρικιαστικοί φόνοι, οι οποίοι είναι αποκλειστικά σε οικογένειε. Οι οικογένειε σφάζονται σφ, 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 μεταξύ του, βασικά είναι ε, 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 αυτό που το έχει κάνει, κατά κύριο λόγο, είναι ο πατέρα. Και το μόνο στοιχείο που υπάρχει γύρω από το Longlex είναι ότι αφήνει απλά κάτι γράμματα με κάτι περίεργα σύμβολα και υπογράφει με αυτό το ψευδόνυμο. Θεωρητικά δηλαδή δεν έχει διαπράξει αυτός τους φόνους. Θα ξεκινήσω με μια τάκα που ακούγεται, που ακούω γενικά, το οποίο δεν τη λένε είτε κριτικοί είτε θεατές και στο εξωτερικό και εδώ. Το οποίο είναι ότι συγκρίνουν την ταινία και του θυμίζει πάρα πολύ με την καλή έννοια τη σιωπή των αμνών. Με τον ε, κλασική σιωπή των Ανών, με τον Άντωνι Χόπκινς. Για μένα προσωπικά, ούτε κατά διάνοια, ούτε κατά διάνοια. Ναι, καταλαβαίνω ότι θυμίζει σαν γενικότερη ιδέα, ας πούμε, γιατί είναι αστυνομικό δράμα, να το θέσω έτσι, ε, police procedure που το λένε και στα αγγλικά. Και θυμίζει η Σιωπή των Αμνών ή ενδεχομένω το ζόντιακ, τέτοια πράγματα, γιατί έχει ένα κατασυροί δολοφόνο, ένα ιδιαίτερο κατασυροί δολοφόνο. Και προσπα... βλέπει την αστυνομία και τι κάνει και πώ προσπαθεί να τον πιάσει και την έρευνα και όλα αυτά. Οκ, okay, πάσο. Για κανένα όμω λόγο δεν μπορώ να το βάλω ούτε κοντά στην ίδια κατηγορία που είναι η Σιωπή των Αμνών, ούτε καν το ζόντιακ. Και ο λόγος είναι γιατί, διότι αρχικά η ταινία είναι μια μισή ώρα, μια ώρα και 35 λεπτά κάπου εκεί, ξέρετε πάντα στο λέω χωρίς διαφημίες στο σινεμά και του τίτλου το τέλους, και είναι πολύ αργή η ταινία ρε παιδιά, ειδικά σε κάποια σημεία από κάπου προς τη μέση, φανταστείτε κοίταξα το ρολόι μου και είχαν περάσει μόλις 3 τέταρτα. Τώρα για να φτάσει στο σημείο, να φτάσει στο σημείο να κοιτάξει το ρολόι σου σε μια ταινία που είναι μια μισή ώρα, κάτι σημαίνει αυτό. Και να σημειωθεί για όσου δεν με ακολουθείτε καιρό και δεν γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε τέλο πάντων, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τι αργέ ταινίε όπω π.χ. το Hell or High Water. Όσοι το γνωρίζετε, πολύ αργή ταινία, αλλά με την καλή έννοια μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, επίση το Zodiac του Fincher. Είναι ειδικά αν δείτε το Director's Cut 2 ώρες και 40 λεπτά, δεν είχα κανένα πρόβλημα και όσοι αυτό που λέγανε τώρα ότι βλέπει τρει ώρε έκο και δεν πιάνει. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι βασίστα στην γεγονότα γονότα και δεν τον πιάσανε το ζώδιο. Τι να γίνει με το ζώδιο να τον πιάσουν στην ταινία. Λοιπόν, ε, κι όμω εδώ πέρα όχι με κούρασε. Επίση, άλλο λόγο που δεν μπορώ να το συγκρίνω με ταινίε σαν το Zodiac ή τη σιωπή των αμνών που έχουν λησάξει όλοι, είναι ότι αυτό το έργο, καταλαβαίνει, θα σα κάνω spoiler, αλλά πραγματικά μέχρι τα μέσα τη ταινία επειδή έτσι είναι και μία φάση το πώς διαδραματίζεται η όλη η έρευνα και όλα αυτά μέσα από τα μάτια της, της συγκεκριμένη πράκτορα, νομίζω λέγεται Harper ή Harker, και είναι λίγο σαν όνειρο, είναι πολύ περίεργο. Κάτι εικόνες εμφανίζονται με φίδια, κάτι περίεργα πράγματα. Είναι και η συμπεριφορά της πράκτορα, θα έλεγα, κάπως αυτιστική, δεν το λέω προσβλητικά, με την κυριολεκτική έννοια το, το λέω αυτό, είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή, έχει κάτι διαισθήσει σαν τηλεπαθητική, το αναφέρουν ας πούμε και μέσα. Και τέλος πάντων, πάρα πολύ γρήγορα στην ταινία καταλαβαίνει ότι, ξέρεις τι, μάλλον δεν πρέπει να παίρνω κατά κυριολεξία ό,τι βλέπω. Πρέπει να παίζει εδώ πέρα στο, στο τέλος, θα αποκαλυφθεί κάτι εκτός πραγματικότητας, ας πούμε. Και όντως εκεί που το πήγε το τέλος, πέραν ότι το ταξίδι μέχρι εκεί δεν μου άρεσε, δεν τρελάθηκα, όχι ότι έχω θέμα με τη φάση τέλος πάντων που σου δείχνει το τέλος, κανένα πρόβλημα με αυτά, είμαι μέσα και θα σας πω και παραδείγματα τέλο πάντων άλλων ταινιών ε, σε αυτή τη φάση που μου άρεσαν και τις θεωρώ πολύ καλές ε, ταινίε. Και επιπλέον και το τέλος, δηλαδή η τελευταία σκηνή όταν το βλέπω και λέω ε, τώρα κάτι μου λέει ότι θα το κλείσει εδώ και απλά θα πω εντάξει έγινε, οκ, okay, whatever ας πούμε και όντως το κλείνει εκεί και θεωρώ ότι ακόμα και το τέλο δηλαδή δεν ήταν ικανοποιητικό. Δεν το λέω επειδή θέλω να μου κάνουν μια νιά μα μην τροφή, να μου εξηγήσουν τα πάντα έτσι κι αλλιώ εξηγεί η ταινία, α πούμε, τι συμβαίνει. Αλλά και πάλι, έτσι όπω έκλεισε η ταινία, για μένα τουλάχιστον δεν ήταν ικανοποιητικό τέλο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ότι δεν ευχαριστήθηκα πράγματα στην ταινία. Καταρχά, οι δύο ηθοποιοί, οι δύο πρωταγωνιστέ μα. Η Μάικα Μονδρό, όχι ότι μου άρεσε και στο, στο It Follows, αν και επίση είναι μια ταινία, θεωρώ παρόλο που είχε γίνει χαμό, το It Follows για μένα είναι μια ταινία που είχε μια πολύ καλή ιδέα. Την πήγαινε καλά μέχρι τη μέση τη ταινία και μετά το χάσαμε τελείω. Δηλαδή δεν ήξεραν πώ να, πώς να το κλείσουν, ας πούμε, αυτή αυτό αυτό την καλή σκέψη που είχαν. Anyway, εντάξει, ξέρω είναι αγαπητό σε, σε πάρα πολλού, οπότε μου άρεσε πολύ η κοπελά εκεί και μάλιστα έτυχε κατά λάθο, δεν, δεν το έκανα παιδιδές, και είδα το ξανά το It Follows, έτσι μια που είναι επέτειο, α πούμε, των δεκατών, λίγε μέρε πριν πάω να δω το Long Legs. Οπότε, όπω και σε εκείνη την ταινία, έτσι και εδώ στο Long Legs, η Μάικα Μονδρό μου άρεσε πάρα πολύ, δεν την έχω δει καπαλού, μόνο στο τελευταίο το Independence Day, το Insurgents, που ούτε καν τη θυμάμαι. Αλλά εδώ πέρα που συνειδητά ήξερα ότι είναι αυτή, λέω μπράβο, α πούμε, πολύ διαφορετικό σου ρόλο και δείχνει ότι έχει ικανότητα η κοπέλα. Και μετά, εντάξει τώρα, τι να πούμε για ο Νίκολα Κέιτ ω Long Legs, ήταν ε, απίστευτο. Βασικά ήταν Νίκολα Κέιτ, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι που δεν έχουμε δει, γιατί έχει βγάλει ένα σκάζε, 100 ταινίε έχει βγάλει αυτό ο Νίκολα Κέιτ, και ειδικά το τελευταίο διάστημα που παίζει και σε indie ταινίε. Γίνεται ένα πανικό και παίζει και πολλά διαφορετικά πράγματα. Μείνει παρένθεση μια ταινία του, νομίζω η ακριβώς προηγούμενη που μου άρεσε πολύ ήταν έτσι sci-fi, λέγεται Arcadian. Η Arcadia. Η Arcadia ή Arcadia είναι ένα, από τα δύο. Και ήταν πάρα πολύ ωραίος. Έχει και ένα make-up έτσι περίεργο, θα έχετε δει και από το τρέλε που είναι με μακρύ μαλλί, λευκός, να έχει έξτρα μάγουλα εδώ και αυτά που του πήγαινε super, Βέβαια και να μην μας λέγανε ότι είναι ο Νικολός Κέιτς, έτσι όπως παίζει χαρακτηριστικά μέσα θα το καταλάβαινε κάποιο κατευθείαν. Οπότε, ερμηνεία, α πούμε, π.χ. ήταν πάρα πολύ καλέ. Μετά η φωτογραφία, τα χρώματα τη ταινία ήταν πάρα πολύ ταιριαστά και με την εποχή και κυρίω με το κλίμα που ήθελε να περάσει ο σκηνοθέτη. Δηλαδή, θεωρώ ότι το έκανε αρκετά πετυχημένα. Όλη αυτή η αίσθηση, α πούμε, της, του άγχου, ότι κάτι σε καταδιώκει, τι, ε, συμβαίνει, πώ θα γλιτώσει από εδώ. Όλα αυτά μου τα πέρναγε και ήταν και πολύ ωραίε οι εικόνε γενικά που πέταγε μέσα, όπω σα είπα, π.χ. με τα φίδια αυτά τα, τα, τα περίεργα από το πουθενά σκηνοθετικά ικανοποιητικότατο, απλά το θέμα είναι ότι μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα το story και γενικότερα το σενάριο θεωρώ ότι ήταν μια καλή ιδέα σε έναν βαθμό, αλλά στην εκτέλεσή της μέχασε. Και όσο για ταινίε αντίστοιχε που σα είπα πριν, θα σα δώσω έτσι ένα-δύο παραδείγματα που θεωρώ ότι το έκαναν πολύ καλά και ήταν γενικότερα έτσι πολύ καλέ ταινίε. Ήταν μια παλιά που δεν ξέρω πώ τώρα από εσά την έχετε δει και αλήθεια είναι έχω να δω και πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν την δω τώρα και αλλάξει η γνώμη μου. Αλλά anyway, όπω τη θυμάμαι, είναι η ένατη πύλη με τον Τζόνι Ντεπ και μία πιο πρόσφατη που έστω την ξέρετε, αν δεν την έχετε δει περισσότεροι, είναι το The Witch που ήταν το κινηματογραφικό του και γενικότερα το ντεμπούντο τη Άνια Τέιλορ Τζόι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι το προτείνω το έργο, όχι τελείω, τουλάχιστον όχι για σινεμά. Δηλαδή, αν το γνώριζα, θα προτιμούσα να έχω πάει να, να δω κάποια άλλη ταινία, γιατί έχω χάσει κάποιε άλλε που έχουν βγει. Όχι διαμάντια, ενδεχομένω, και αυτέ μπορούν να ήταν αντίστοιχε. Αλλά τέλο πάντων δεν θα πήγαινα να το δω στο σινεμά. Αλλά για του φ και του, είτε του Νίκολα Κέιτ είτε του Χόρορ ή ακόμα καλύτερα και τα δύο. Στο σπίτι είναι ενδεχομένω γιατί όχι, μια μισή ωρίτσα είναι. Μπορείτε να κάτσετε να την δείτε. Αυτά λοιπόν για το πολύ συζητημένο Long Legs. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο το βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Τώρα φυσικά θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη από κάτω στα σχόλια και επιπλέον. Πείτε μου, μια που γίνεται τα τελευταία χρόνια χαμό με τον Νικολά Κέιτ, το, το ται... ταινίε βγάζει, ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία του Νίκολα Σκέιτς και θα σας δω στο επόμενο review.